Έχουν μαζευτεί πάρα πολλές υποχρεώσεις, όπως είπατε, από τους φορολογούμενους και από τις επιχειρήσεις. Για την ώρα, τα πράγματα τα οποία ισχύουν είναι η ρύθμιση των 12-24 δόσεων που μπορεί κάποιος να εντάξει τις οφειλές του ληξιπρόθεσμες και μη ληξιπρόθεσμες στη ρύθμιση των 12-24 δόσεων. Αυτό αφορά είτε ένφια, είτε φόρο εισοδήματος, είτε ΦΠΑ ή οποιαδήποτε άλλα πρόστιμα που μπορεί να έχει μέσα στην φορολογική διοίκηση, όπως π.χ. τέλη κυκλοφορίας κλπ. Αυτά μπορούν να μπουν στη ρύθμιση των 12-24 δόσεων. Για την ώρα δεν υπάρχει κάποια άλλη ρύθμιση. Αυτό που ακούμε όμως και συζητιέται και μακάρι να γίνει στο επόμενο διάστημα για να μπορεί ο κόσμος να ανασάνει, είναι η ρύθμιση των 120 δόσεων, όπως ίσχυε παλιά. Αυτό θα δώσει μεγάλο μαξιλαράκι σε πάρα πολλούς φορολογούμενους και μεγάλη ανάσα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, γιατί όσο τα αφήνουν και μαζεύουν τις υποχρεώσεις, βλέπετε τι γίνεται κάθε μήνα, σχεδόν ένφια, φόροι, ΦΠΑ, επιχειρήσεων κλπ. Και ο κόσμος θα δυνατεί με την λέω κρίση να ανταπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Δεν είναι λίγοι αυτοί που δεν καταφέρανε να ακολουθήσουν τις δόσεις και βγήκαν εκτός της ρύθμισης. Θα υπάρξει κάποια πρόβλεψη και για αυτούς? Θα υπάρξει δεύτερη ευκαιρία και για αυτούς, ενώ με βάση τον παλιό νόμο που τι έλεγε, ότι από 1/1/18 όσοι είχαν ρύθμιση και τη χάσανε, όσοι είχαν ρύθμιση την οποία τηρούσανε, αν όμως έχουν νέες οφειλές, θα έπρεπε μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, δηλαδή πάρα πολύ άμεσα, να εντάξουν και τις νέες τους οφειλές στη ρύθμιση. Ιδάλλως θα χανόντουσαν όλα, και η υπάρχουσα ρύθμιση και οι υπόλοιπες. Δεν θα μπορούσε να στηθεί τίποτα. Όμως το Υπουργείο έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Καλώς έκανε, σε όσους δεν μπόρεσαν να βάλουν τις οφειλές τους στην ρύθμιση, θα μπορέσουν στο επόμενο διάστημα να εντάξουν, να έχουν και μια δεύτερη ευκαιρία να κάνουν πάλι ρύθμιση τις νέες οφειλές. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι οι επιστροφές. Άνθρωποι που έχουν, ας πούμε, τον έμφυα να πληρώσουν, αλλά δεν έχουν βγει εκτός από τις δόσεις, τους λένε ότι για να πάρεις την επιστροφή πρέπει να αποπληρωθεί πρώτα όλος ο έμφυα, ας πούμε, ή όλες οι... όλοι οι διακανονισμοί που έχεις κάνει, και μετά επιστρέφονται χρήματα πίσω. Κοιτάξτε, ναι, αυτό ίσχυε παλιά. Κάποιος ο οποίος ήθελε, για παράδειγμα, να πάρει μια φορολογική ενημερότητα επειδή χρωστούσε ένφια, δεν μπορούσε να το κάνει τόσο δύσκολα. Αν ήθελε να πουλήσει κάποιο ακίνητο, δεν μπορούσε να το κάνει τόσο εύκολα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, έπρεπε να τρέχει σε εφορία, να κάνει διακανονισμούς, να περιμένει. Τούτρωγε πάρα πολύ χρόνο. Όμως πλέον δίνεται η δυνατότητα σε φορολογουμένους να μπορέσουν, δηλαδή, να πάρουν μια φορολογική ενημερότητα ή να μπορέσουν να κάνουν μεταβιβάσεις οτιδήποτε άλλες εργασίες, κάνοντας ρύθμιση. Ναι, η ρύθμιση γίνεται. Το θέμα είναι ότι αν είναι να πάρεις χρήματα, επιστροφή, παρανόμως καταβεβληθέντα, πρώτα πρέπει να αποπληρώσεις όλες τις υποχρεώσεις σου. Όχι αυτές που είναι στη ρύθμιση και είναι εμπρόθεσμες. Για να πάρεις οποιασδήποτε επιστροφές, θα πρέπει να είσαι μηδενισμένος από οφειλές στην εφορία. Επίσης, και πάλι κάποιος ο οποίος... Δηλαδή υπάρχουν πολλοί συνταξιούχοι που τους κρατάτε ολόκληρη επιστροφή αυτά που όφιλη η κυβέρνηση να τους δώσουν, πρώτα πληρώνεται όλο σε έμφυα, ακόμα και αν έχουν βάλει δόσεις. Ακόμα και αν έχουν βάλει δόσεις, θα πρέπει πρώτα και επιστροφές να έχει κάποιος, θα πρέπει να τα συμψηφίσει με τις τυχόν οφειλές, και από εκεί μετά το υπόλοιπο που θα μείνει θα μπορέσει να το πάρει στα χέρια του. Να, αλλά δεν είναι ληξιπρόθεσμες αυτές οι οφειλές? Δεν έχει σημασία. Ληξιπρόθεσμες, μη ληξιπρόθεσμες. Θα πρέπει κάποιος, για να δικαιούται την επιστροφή του, όσον αφορά φόρο εισοδήματος κλπ., θα πρέπει να εξοφληθούν, να μηδενιστούν οι τρέχουσες οφειλές και μετά να κάνει τον συμψηφισμό και να πάρει την επιστροφή του. Όπως επίσης και για τις επιχειρήσεις με το ΦΠΑ. Μεγάλο μανίκι αυτό κάθε φορά με τις επιστροφές ΦΠΑ. Ευελπιστούμε και ελπίζουμε τα πράγματα να γίνουν ακόμα πιο εύκολα. Βεβαίως, να τονίσουμε εδώ ότι δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλες ΔΟΗ, αλλά εδώ η δική μας η εφορία, η δική μας ΔΟΗ, τα πράγματα κινούνται ομαλά. Δηλαδή και οι υπάλληλοι βοηθάνε τους φορολογουμένους, και ειδικά τις επιχειρήσεις που εκεί αντιμετωπίζεται το μεγάλο πρόβλημα, με συνεχείς ενημερώσεις. Ναι, είναι δεδομένο αυτό. Ναι, υπάρχει πολύ αυτό, να λέμε για αλήθεια. Δηλαδή, όχι μόνο να κατηγορούμε, όχι εμείς δηλαδή αυτό που ακούγεται έξω, ότι δεν κάνουν τίποτα ή ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Όχι. Πλέον έχουν αλλάξει τα δεδομένα, ειδικά στη δικιά μας ΔΟΗ. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ευαισθησία απέναντι και στους ιδιώτες και στις επιχειρήσεις.